Ο ηθοποιός Λάκης Κομνηνός έχει γεννηθεί το 1944, τον Ιούνιο του 1944, στο νησί της Λέσβου. Το πραγματικό του όνομα είναι Απόστολος Παστός. Για 2 χρόνια σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη και τελείωσε τις σπουδές του στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη. Ο γνωστός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου είναι από τους ανθρώπους που συνέδεσε τη ζωή του με το πάθος που έχει για το κυνήγι. Ο πασίγνωστος ηθοποιός εξακολουθεί να διατηρεί τη γοητεία του. Μια γοητεία που ξεκινόταν από τις κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε από τη δεκαετία του 60 ως και το 2000. Όσον αφορά για το δεύτερο γάμο του Λάκη Κομνηνού, αναφέρει «Ήμουν 40 ετών στο δεύτερο γάμο μου με την Τζόρτζια Κοντράρου. Είχε πει ο Λάκης Κομνηνός, δεν μπερδευόμαστε ο ένας στα πόδια του άλλου. Μετά λείπουμε τακτικά και έτσι δημιουργήθηκε επιθυμία να ξαναβρεθούμε», είχε πει ο ηθοποιός. Μάλιστα, η σύζυγός του είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την γνωριμία τους και την πρόταση γάμου λέγοντας «Γνωριστήκαμε τυχαία σε δημοσιογραφική παρέα. Εγώ δεν είχα ποτέ σχέση στο επάγγελμά μου με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Όμως έκανα παρέα με δημοσιογράφους που έκαναν παρέα με καλλιτέχνες. Σε μία έξοδο έτυχε λοιπόν να είναι ο Λάκης και έτσι γνωριστήκαμε. Το πρώτο βήμα το κάναμε και οι δύο. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Δεν ήμασταν στην ηλικία που θα έλεγε ο ένας τον άλλον. Θέλεις να τα φτιάξουμε?» Την πρόταση γάμου τη θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν σε μια περίοδο που είχα πολλή δουλειά, στη διάρκεια του ειδικού δικαστηρίου. Τότε ήταν κάπου Νοέμβριος, πλησιάζαμε στις γιορτές και τελείως ξαφνικά μου είπε παντρευόμαστε στις 21 Δεκεμβρίου. Να φανταστείς, ούτε εγώ ούτε ο Λάκης ξέραμε ότι δεν γινόταν γάμοι πριν από τα Χριστούγεννα. Ετοιμάσαμε το γάμο και όταν πήγαμε να πάρουμε τις άδειες μας είπαν δεν μπορείτε να παντρευτείτε γιατί δεν γίνονται γάμοι αυτή την περίοδο. Παντρευτήκαμε στη Μάνη. Επικοινωνήσαμε με τους εκεί ιερείς, οι οποίοι μας είπαν «Ελάτε να παντρευτείτε εδώ, εδώ είναι άλλος ο Θεός». Και έτσι μας πάντρεψαν, είχε περιγράψει δημοσιογράφος. Ο ηθοποιός έχει έναν 25χρονο γιο με την τωρινή σύζυγό του, την δημοσιογράφο Τζόρτζια Κοντάρου, τον Δημήτρη, και άλλους 2 γιους, τους οποίους απέκτησε με την πρώη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Ντίνα Τριάντη. Σε όλους όπως έχει αποκαλύψει σε συνεντεύξεις του, έχει τρομερή αδυναμία και φροντίζει να αφιερώνει αρκετό χρόνο για εκείνους. Πάντως, πατέρας και γιος μοιάζουν σε 2 σταγόνες νερό. Ο Δημήτρης Κομνηνός, το μικρότερο από τα 3 αγόρια του Λάκη, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντιου Πανεπιστημίου. Άρχισε νέο στην καριέρα του, αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο σε μια περίοδο που κανείς δεν αφισβητούσε το πόσο αξιόλογος ήταν στη δουλειά του. Διακρίθηκε σε ρόλους ξένου, Γερμανού ή Άγγλου, νεαρού με πλούσια καταγωγή λόγω του παρουσιαστικού του. Έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο και συμμετείχε σε άλλες ως αφηγητής σε πολυάδερφα ντοκιματέρ. Ίδρυσε το 1975 τη δική του εταιρεία παραγωγής και είχε ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία. Ο Λάκης Κομνηνός είχε μιλήσει για τις εκδηλώσεις θαυμασμού από θαυμάστρες της εποχής λέγοντας «Εκείνα τα χρόνια τυπώναμε φωτογραφίες και ήταν δαπανηρό το παιχνίδι αυτό με τα αυτόγραφα. Δεν είναι όπως τώρα με τις selfies και όλα τα κορίτσια που θέλουν να κάθονται με το κινητό και δεν παίρνουν φωτογραφία ή αυτόγραφο. Ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ιδάλματα. Ήταν ηθοποιοί του κινηματογράφου οι οποίοι είχαν μια μαζικότητα, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές και λίγο άρχισαν τότε οι τραγουδιστές. Αυτοί λοιπόν είχαν μπει στο παιχνίδι του κυνηγητού, του ιδάλματος», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Λάκης Κομνηνός. «Όταν ήμασταν νέοι ηθοποιοί, με τον Μακαρίτη τον Τζανετάκο, κάναμε πολύ παρέα και εξαιρετικός ηθοποιός και στην παρέα. Εκείνη την εποχή η θίαση, τα πετυχημένα έργα πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν μαζί στον θίασο και πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσουμε τις παραστάσεις. Συμπτωματικά, εκείνη την ημέρα είχαμε ίσα ίσα λεφτά για να πάμε στη Θεσσαλονίκη όπου θα μας πλήρωναν. Ήταν τσίμα τσίμα που λέμε. Σταματάμε να βάλουμε βενζίνη με τα τελευταία μας λεφτά γιατί πηγαίναμε με το αυτοκίνητό του και πληρώναμε ρεφενέ τα καύσιμα και τα έξοδα. Εκείνη την ώρα σχολάει ένα σχολείο θηλαίων και μας παίρνει χαμπάρι και έγινε εκεί.
Μας έσκισαν τα πουκάμισα, βγάζαμε και υπογράφαμε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου τα αυτόγραφα. Οπότε εκεί που υπογράφαμε για να ικανοποιήσουμε τις θαυμάστριες, γυρνάει ο Τζανετάκος και μου λέει: «Ρε εσύ, αν ήξεραν ότι ήμασταν με 20 δραχμές στην τσέπη, θα μας ζητάνε αυτόγραφα?» Αυτό με σημάδεψε και προσπαθούσα στη ζωή μου αυτό να μην το ξεχάσω. Είχε αποκαλύψει ο Λάκης Κομνηνός. Σήμερα, συγγνώμη, σήμερα ο γνωστός ηθοποιός μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Αθήνας και Μάνης. Οι λόγοι προφανείς. Η αγάπη του για τη φύση και για το κυνήγι. Η αγάπη μου για το κυνήγι προήρθε από τον πατέρα μου, ο οποίος με επιβράβευε όποτε έφερνα κάποιο θύραμα. Τα πρώτα μου κυνήγια έγιναν με σφεντόνα και λίγο αργότερα με ένα αυτοσχέδιο όπλο που είχα φτιάξει με μια σωλήνα νερού και λίγο αργότερα με μια παλιά κάνη όπλου. Ο ηθοποιός εδώ και αρκετό καιρό δεν εργάζεται. «Όχι μόνο δεν εργάζομαι, αλλά ούτε και προτάσεις μου γίνονται», λέει ο ίδιος. Πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δέχονται προτάσεις. Δεν υπάρχουν δουλειές και το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν και προτάσεις. Ο γνωστός ηθοποιός υποστηρίζει ότι τα τουρκικά σύριαλ είναι φθηνό προϊόν και γι' αυτό προβάλλονται στην ελληνική τηλεόραση. Παλαιότερα, εμείς είχαμε καλύτερα σύριαλ, καλύτερες δουλειές που δεν συγκρίνονται με αυτές, τις σημερινές δηλαδή, υποστηρίζει ο ηθοποιός. Ο γνωστός ηθοποιός επίσης σημειώνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο για το μέλλον της χώρας. «Έχω πάψει να είμαι αισιόδοξο», έχει πει. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα και εντάξει, εμείς έχουμε ζήσει τη ζωή μας. Υπάρχουν όμως και οι νέοι». Ο ηθοποιός ενημερώνεται για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Παρακολουθεί ειδήσεις, διαβάζει βιβλία, επισκέπτεται μουσεία και φυσικά μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Αθήνας και Μάνης λόγω της αγάπης του για τη φύση και την Ήπεθρο. Ασχολείται με την παραγωγή ντοκιματέρ γύρω από τη λαογραφία, την παράδοση, τον πολιτισμό και την τέχνη. Πιστεύει δε ότι οι νέοι που ασχολούνται με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την επικοινωνία είναι πολύ δύσκολο να βρουν δουλειά, διότι όπως λέει, είναι καλές εποχές, οι καλές εποχές έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Υπήρξε η περίοδος της φούσκας και τα αποτελέσματα αυτής της περίοδου φαίνονται σήμερα. Φυσικά, προβλήματα υπάρχουν σε πολλούς άλλους χώρους και όχι μόνο στον καλλιτεχνικό. Οπότε, ας μην διαμαρτυρόμαστε, αναφέρει, για να καταλήξει στο ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν επηρεαστεί από την κρίση, αλλά πάντοτε παίζει ρόλο και ο τρόπος που διαμορφώνεις τη ζωή σου, είχε δηλώσει ο ίδιος ο ηθοποιός. Ο Θεός να τον έχει πάντα καλά, τον ευχαριστούμε για ό,τι μας έχει προσφέρει στον ελληνικό κινηματογράφο, φυσικά την ελληνική τηλεόραση και το θέατρο, να είναι πάντα καλά. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την προβολή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους.